Κύριε Σαρή, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας. Πώς πάει η δουλειά, εντάξει, όλα χαμόγελα, ε? Ναι, όλα καλά, χαμόγελα. Αυτό το καλοκαίρι, μετά από πολλά καλοκαίρια, θα λέγαμε ότι είναι αρκετά θερμοχρηματιστηριακά. Συνήθως τα προηγούμενα καλοκαίρια μπαίναμε τέτοια περίοδο στη λεγόμενη θερινή ραστόνη που λέγαμε. Φέτος υπάρχει ενδιαφέρον αγοραστικό, οι επενδυτές παραμένουν ενεργοί, άλλωστε μπαίνουμε σιγά σιγά στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των εταιριών και περιμένουμε με έτσι αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματά τους και να δούμε πώς θα εξελιχθούν γενικά τα πράγματα στο μέλλον. Κύριε Σαρή, εμείς εδώ αγαπάμε εξαιρετικά τα ποσοστά. Για κάποιον που μόλις τώρα άνοιξε τους δέκτες ή τον υπολογιστή του και μας παρακολουθεί, τι θα του λέγαμε? Από την αρχή του έτους το ελληνικό χρηματιστήριο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οπότε να σας παρακαλέσουμε να μας δώσετε τη μεγάλη εικόνα. Ναι, δεν σας κρύβω ότι όταν η αγορά έρχεται από ένα συν 40 και πλέον 100% στη χρονιά, πολλοί επενδυτές μας ρωτάνε τώρα τι κάνουμε. Δηλαδή μετά από τόσο μεγάλη άνοδα συνεχίζουμε να αγοράζουμε, επενδύουμε, περιμένουμε να πέσει το χρηματιστήριο. Η δική μας τουλάχιστον εκτίμηση είναι ότι η άνοδος, έστω και με πιο ήπιους ρυθμούς, θα συνεχιστεί. Καθώς, όπως φαίνεται, συνεχίζουν να υπάρχουν καύσιμα ανόδου, θα έλεγα εγώ. Υπάρχουν προσδοκίες για το επόμενο διάστημα, πέρα δηλαδή από τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων, που μέχρι τώρα αυτό έχει φανεί ότι οι εταιρείες υπεραποδίδουν έναντι των προβλέψεων και των στόχων. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις βγάζουν νέα guidance υψηλότερα από το προηγούμενα. Εκτός από αυτό, έχουμε αρκετά να περιμένουμε. Και σίγουρα πέρα από την επενδυτική βαθμίδα, υπάρχουν πολλοί καταλήτες που έχουν ενδιαφέρον για το μέλλον και σίγουρα διατηρούν το αγοραστικό ενδιαφέρον. Το Σεπτέμβριο περιμένουμε, τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση, να έχουμε αποσφράγισμα των προσφορών σχετικά με την επέκταση της Αττικής Οδού. Επίσης, έχουμε αναμενόμενη εισαγωγή του αεροδρομίου Ελευθέρως Βενιζέλος, μια από τις μεγαλύτερες εισαγωγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα έχουμε τις εκθέσεις των ξένων οίκων όσον αφορά την επενδυτική βαθμίδα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι παρότι τη μεγάλη άνοδο που έχει συντελεστεί, αναμένουμε συνέχεια της ανόδου. Επενδυτικές μερίδες ανοίγει η εταιρεία σας, κύριε Σαρή, αυτή την περίοδο? Ναι, ναι. Πόσες την ημέρα μπορείτε να μας πείτε, έτσι ένα μέσο όρο, να μας πείτε, ή τη βδομάδα ή το μήνα? Κοιτάξτε, θα σας πω περίπου την εβδομάδα. Θα έλεγα δηλαδή ότι σε μια εταιρεία σαν τη δικιά μας, περίπου 10 με 20 μερίδες την εβδομάδα ανοίγουν κάθε εβδομάδα. Και έρχονται προτάριδες με το θεσμό ή παλιοί που ξαναενεργοποιούνται? Θα έλεγα και τα δύο. Θα έλεγα ότι είναι συνδυασμός. Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί επενδυτές οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα ήταν ανενεργοί. Σε αρκετούς μάλιστα από αυτούς, γιατί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα η μερίδα τους απενεργοποιείται. Πότε απενεργοποιείται, γιατί είναι ένα ερώτημα που ρωτούν πάρα πολύ. Μετά από πόσα χρόνια σβήνει η μερίδα? Πέντε χρόνια. Μετά από πέντε χρόνια, έτσι. Ενώ οι τραπεζικές, ναι. Τραπεζικοί λογαριασμοί είναι μετά από 20 χρόνια, για να θυμίσω. Ναι. Δεν είναι κάποια δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή η επανενεργοποίηση δεν είναι κάποια δύσκολη διαδικασία. Αλλά παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη επανενεργοποίηση επενδυτών. Και τι... Μάλιστα υπάρχουν και πολλοί, συγγνώμη που διακόπτω, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι έχουν ξεχάσει τις μετοχές τους όλο αυτόν τον καιρό και βλέποντας τα ενημερωτικά που εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους στέλνουμε και βλέποντας ότι έχει ανέβει η αποτίμηση των μετοχών, παίρνουν τηλέφωνο και δείχνουν ενδιαφέρον. Αυτό είναι τύχη, δηλαδή να έχεις ξεχασμένες και διαγραμμένες μετοχές και να κάνουν ένα 80% επάνω, 110%, εξαρτάται τώρα και τι είναι. Τι ηλικιακής κατηγορίας είναι οι επενδυτές, κύριε Σαρή? Οι νέοι επενδυτές θα έλεγα ότι είναι νέοι επενδυτές, δηλαδή θα έλεγα ότι είναι στην ηλικία του 30 με 40 οι νέοι κωδικοί που ανοίγουν. Η επανενεργοποίηση κωδικών είναι η μεγαλύτερη ηλικία από επενδυτές, όπως σας ανέφερα και πριν, οι οποίοι ουσιαστικά είχαν είτε ξεχάσει τις μετοχές τους, είτε είχαν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στο χρηματιστήριο και επιθυμούν πάλι να επανενεργοποιηθούν.
Υπάρχουν βιαστικοί, σας λένε κύριε Σαρή, εγώ θέλω σε ένα μήνα να βγάλω ένα αυτοκίνητο μεσαίου κυβισμού ή θέλω να αγοράσω ένα σπίτι μέχρι το τέλος του χρόνου. Υπάρχουν τέτοιοι που ζητούνται από εσάς? Όχι, δεν. Αυτά πλέον τα έχουμε ξεχάσει, ούτως ή άλλως και εμείς αποθαρρύνουμε τέτοιες προθέσεις. Ναι. Δηλαδή ξεκινάμε πάντα και συζητάμε εξ αρχής, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ειδικά για τους νέους επενδυτές, προκειμένου να ανοιχτεί ο λογαριασμός, θα πρέπει να υπογράψουν ένα ερωτηματολόγιο που γίνεται ουσιαστικά, διαμορφώνεται το προφίλ του επενδυτή και ο επενδυτής καλείται να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά πέρα από την κατάρτισή του σχετικά με τις επενδύσεις, αλλά και με τον επενδυτικό του ορίζοντα. Οπότε σε συνεννόηση μαζί μας και κάτω με δική μας προτροπή, βέβαια πάντα, αποφασίζουμε ότι ο επενδυτικός ορίζοντας θα είναι μεσοπρόθεσμος και ανάλογα με τις επιθυμίες του αποφεύγουμε ουσιαστικά να προτείνουμε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις ευκαιριακού χαρακτήρα με σκοπό το γρήγορο και εύκολο κέρδος. Έχετε απορρίψει επενδυτή βλέποντας το επενδυτικό του προφίλ που δεν ταιριάζει με τη δική σας φιλοσοφία του γραφείου? Μέχρι στιγμής όχι. Μέχρι στιγμής όχι. Τώρα δεν ξέρω, ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία κινούμασταν όλα αυτά τα χρόνια συντηρητικά. Έχουμε δηλαδή ένα όνομα στην αγορά το οποίο γνωρίζουν οι πιο πολλοί επενδυτές ότι εμείς δεν είμαστε έτσι, θα λέγαμε, επιθετικοί επενδυτές ή επιθετικοί. Δεν κάνουμε επιθετικές προτροπές ή συμβουλές στους πελάτες μας. Και εδώ ο Ανέστης, κάνοντας τον σημερινό υπολογισμό του, έχει εντοπίσει ότι το γενικός δείκτης βρίσκεται σε νέα υψηλά 9 ετών και 3 μηνών. Τι σημαίνει τώρα? Είναι σίγουρα θετικό αυτό για όσους μας παρακολουθούν και δεν ξέρουν από χρηματιστήριο ή δεν έχουν οσμιστεί τι γίνεται από τις αρχές του χρόνου χοντρικά. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαρή? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά πιο πολύ θα έπρεπε να εστιάσουμε στο γεγονός ότι πολλές από τις εταιρείες αυτές οι οποίες διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή σε επίπεδα τα οποία είναι κοντά στα επίπεδα του 2014 από πλευράς αποτελεσμάτων και γενικά σαν εταιρείες, θα λέγαμε ότι είναι σε άλλο επίπεδο. Γι' αυτό και εμείς είμαστε γενικά αισιόδοξοι για το μέλλον, διότι θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνει σύγκριση σε επίπεδο νούμερων και δικτών, αλλά σε επίπεδο εταιρεών, πολλές από τις εταιρείες του χρηματιστηρίου αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο ψηλά από πλευράς μεγεθών σε σχέση με το 2014. Οπότε θα έλεγα ότι σίγουρα οι επενδυτές θα πρέπει να δείξουν έτσι μια προσοχή και ένα ενδιαφέρον για αυτές τις συμμετοχές. Δηλαδή έχουν επιστρέψει, για να γίνεται πιο συγκεκριμένος, πριν το 7 και πριν το 6. Ακριβώς, ναι. Θα λέγαμε ότι... Το 2006 εννοώ, το 2016, μην μπερδευόμαστε. Ναι. Είμαστε στα χρόνια Πασόκ, επιστρέφουμε στα χρόνια Πασόκ πριν αναλάβει ο Κώστας Καραμαλής το 4... τη διακυβέρνηση. Ναι, διότι στο γενικό δείκτη συμπεριλαμβάνονται και οι τράπεζες, οι οποίες στην εννιαετία αυτή έχουν προχωρήσει στις περίφημες αυτές ανακεφαλοποιήσεις που έχουν ουσιαστικά μηδενίσει τις αξίες τους, καταλαβαίνετε, και έχουν υπολογιστεί στο γενικό δείκτη. Δηλαδή, ο γενικός δείκτης, αν εξαιρέσουμε τις τράπεζες, μπορεί να ήταν πολύ υψηλότερα. Mm. Όχι μπορεί, σίγουρα είναι πολύ υψηλότερα. Να έχει σβήσει δηλαδή τα 13 χρόνια της ύφεσης που είμαστε από το 9 και μετά. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχουν δηλαδή εταιρείες οι οποίες διαπραγματεύονται σε ιστορικά υψηλά. Δεν συζητάμε δηλαδή από το πρώτο που αναφέρατε και εσείς, από το 2007. Μάλιστα. Οπότε και εσείς, κύριε Σαρή, βλέπετε ότι υπάρχει μέλλον ακόμα. Υπάρχει και πεδίο για όποιους ενδιαφέρονται να επανατοποθετηθούν ή αν είναι και νεότεροι να τοποθετηθούν για πρώτη φορά. Θεωρείτε κι εσείς, κύριε Σαρή, ότι ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων έχει εκπαιδεύσει κατά κάποιο τρόπο τους νεότερους ανθρώπους και με μια ωριμότητα επενδυτική ίσως να μπαίνουν στην αγορά του χρηματιστηρίου? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η αγορά των κρυπτονομισμάτων παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις. Και το τελευταίο διάστημα είχαμε πολλές περιπτώσεις κατά βαράθρωσης αξιών. Πολλοί, ας πούμε, χάσανε αρκετά έως πολλά λεφτά. Θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη μία αγορά με την άλλη. Μιλάμε για τελείως διαφορετικές αγορές.
Ενδεχομένως και το γκρουπ των επενδυτών που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη αγορά νομίζω ότι είναι αρκετά διαφορετικό από το γκρουπ το οποίο ασχολούνται με τα χρηματιστήρια. Άρα δεν κάνετε συσχετισμό του επενδυτικού κοινού. Ναι, είναι δεν θα έλεγα. Εγώ θα θεωρώ δηλαδή ότι η επενδυτική ωριμότητα έχει προέλθει αυτή τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει μια επενδυτική ωριμότητα. Θα έλεγα ότι έχει προέλθει πιο πολύ από την εικόνα και από την εμπειρία που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης στην αγορά μας. Δηλαδή, ο Έλληνας επενδυτής, ειδικά αυτός που δραστηριοποιείται περισσότερα χρόνια στο ελληνικό χρηματιστήριο από το τελευταίο διάστημα, έχει αποκτήσει αρκετά μεγάλη επενδυτική ωριμότητα. Τα έχει δει όλα ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια. Οπότε σίγουρα κινείται σε άλλο επίπεδο σε σχέση με προ-20ετίας, όπου είχαμε τα φαινόμενα αυτά τα δυσάρεστα που ακόμα για κάποιους αποτελούν έτσι μια πληγή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σαρή, για την επικοινωνία. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά και εγώ επίσης. Καλή συνεδρίαση και σήμερα. Να είστε καλά.